Το σχέδιο προϋπολογισμού 2020 δεν έχει εκπλήξεις, ούτε σπουδαίες διαφορές από την προηγούμενη χρονιά. μα το επιβεβαίωσε και ο κύριος Κουτεντάκης. Είναι λογικό, εμείς θα λέγαμε, γιατί είναι ενταγμένος και προσανατολισμένος στη μεταμνημονιακή περίοδο με όλους τους μνημονιακούς νόμους ενεργούς που συνεχίζονται και με άλλους νεότερους, σκληρότερους για τη ζωή και τα δικαιώματα τη εργατικής τάξης και των λαϊκών στρωμάτων. Τη σκητάλη που έλαβε η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας από το ΣΥΡΙΖΑ συνεχίζεται με τα ίδια σχεδόν χαρακτηριστικά και κάτω από την υψηλή εποπτεία των θεσμών. Εξάλλου έπρεπε να έχει το ΟΚΕΙ okay της Ευρωπαϊκής Επιτροπής γι' αυτό και οι συνεχείς διαβουλεύσεις και διορθώσεις. Συνεπώς... Για το ταξικό πρόσημο δεν πρέπει να τσακωνόσαστε. Είναι εμφανέστατο σε όλους τους προϋπολογισμούς των τελευταίων ετών. Ε, ωστόσο, κανείς δεν μπορεί να αγνοήσει τα ζόρια του καπιταλιστικού συστήματος και τις συνθήκες που διαμορφώνονται. Το σχέδιο του προϋπολογισμού συζητείτε στο φόντο μιας ανεμικής ανάκαμψης στην Ελλάδα, με νέα αντιλαϊκά μέτρα στο τραπέζι, αλλά και με φόντο τις μεγάλες ανησυχίες για συγχρονισμένη επιβράδυση της οικονομικής δραστηριότητας στην παγκόσμια οικονομία, αφού εμφανίζεται με το χαμηλότερο ρυθμό ανάπτυξης της τελευταίας δεκαετίας και με την απειλή για νέα καπιταλιστική οικονομική κρίση να αυξάνεται. Αυτά ακριβώς συζητήθηκαν πρόσφατα το τελευταίο Σαββατοκύριακο και στην Ουάσικτον, στη Φθινοπορεινή, τη 41η σύνοδο του Δούνου Του και της Παγκόσμιας Τράπεζας και θα μπορούσε να μας ενημερώσει και ο κύριος Ταϊκούρας σε μια επόμενη... σε μία επόμενη επιτροπή. Όμως, και στο πλαίσιο της Συνόδου συζητήθηκαν και τα ζητήματα που αφορούν την ελληνική οικονομία με έμφαση στην ανάγκη κλιμάκωσης των αναδιαρθρώσεων στην αγορά εργασίας, στο χρηματοπιστωτικό σύστημα και στα δημοσιονομικά. Βεβαίω, δεν περιμένουμε τίποτε φοβερό, αφού έχει δημοσιοποιήσει το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο της αξιώσει του σε μορφή δήλωση συμπερασμάτων κατά την πρόσφατη επίσημη αποστολή του στην Αθήνα. Και ξέρουμε καλά ότι εκπροσωπεί τα μονοπόλια και τους επιχειρηματικούς ομίλους και γι' αυτό ζητάει την κλιμάκωση των αντιλαϊκών παρεμβάσεων σε όλους τους τομείς πολιτικής και μεταξύ άλλων επαναλαμβάνει συνεχώς τη μείωση συντάξεων και του αφορολόγη του ορίου. Εμείς ποτέ δεν αποκλείουμε ότι αυτό μπορεί και να γίνει, γιατί είναι παρεμβάσεις για περισσότερο δημοσιονομικό χώρο, δηλαδή ζεστό χρήμα, για την τόνωση της ανταγωνιστικότητας των επιχειρηματικών ομίλων μέσα από την ακόμα μεγαλύτερη εξαθλίωση των λαϊκών μαζών έτσι, το σχέδιο προϋπολογισμού για το 2020. Έχει πριν καταματωμένα πλεονάσματα του 2019 και των προηγουμένων ετών. Έρχονται με τη σειρά τους να στηρίξουν τις κυβερνητικές παρεμβάσεις ενίσχυσης ανταγωνιστικότητας των εχώριων επιχειρηματικών ομίλων. Έχουν λοιπόν τη σφραγίδα της πλήρους μεταμνημονιακής συμφωνίας με τα αντιλαϊκά μέτρα που προβλέπονται σε αυτή. Έχει σταθερό σημείο αναφορέας της νέες φοροελαμφρήσεις της μεγάλες ισχυρές επιχειρήσεις και ομίλους σε συνδυασμό βεβαίως με τις διαρθρωτικές παρεμβάσεις των άξων ανταγωνιστικότητας που περιέχονται στο αναπτυξιακό νομοσχέδιο που συζη... συζητιέται τις επόμενες μέρες στην Ολομέλεια. Βεβαίως, η κυβέρνηση προπαγανδίζει και παρουσιάζει ως μέγα του την υπεραπόδοση των αντιλαϊκών μέτρων στον προϋπολογισμό του 2009 και εν μέρει καμαρώνει και ο ΣΥΡΙΖΑ γι' αυτό. Ωστόσο, δεν μπορεί να κρυφτεί ότι αυτό οφείλεται στη διόγκωση της φορολιστίας απέναντι στο λαϊκό εισόδημα, καθώς και στη συνεχής Μειώσει στα κονδύλια που αφορούν τομείς κάλυψης ακόμα και στοιχειωδών κοινωνικών αναγκών. Συνεπώς, το σύστημά σας είναι βάρβαρο. Δεν μπορεί να ικανοποιήσει και πολύ περισσότερο να καλύψει βασικές λαϊκές ανθρώπινες ανάγκες και δικαιώματα όπως πρόληψη και προστασία της υγείας με αποκλειστικά δημόσια και δωρεάν φάρμακα, εξετάσεις, νοσήλια και άλλα. Ούτε... Σε υποδομέ ε, ε, σύγχρονων σχολείων, αλλά και στη μόρφωση των παιδιών του λαού με αποκλειστικά δημόσια και δωρεάν παιδεία, ούτε στην πρόνοια που κόβεται επιδόματα, αλλά ούτε στον πολιτισμό και αθλητισμό που τα θεωρείται πολυτέλεια και όχι δικαιώματα. Αλλά. Και αυτά τα υπερπλεονάσματα που ανακοινώθηκαν, τα αξιοποιεί η κυβέρνηση στα παζάρια με τους ευρωπαϊκούς θεσμούς, γύρω από το κλείσιμο του δημοσιονομικού κενού του επόμενου έτους. Και βέβαια, η όποια βελτίωση των δημοσιονομικών περιθωρίων συνδυάζεται με νέα μέτρα στήριξη των εγχώριων επιχειρηματιών ομίλων. Ταυτόχρονα καλλιεργείται και την ελπίδα ότι θα υπάρξουν παροχές και ψίχουλα σε χαμηλοσυνταξιούχους που τους έχετε ληστέψει και εσείς και οι προηγούμενοι. Γιατί τα φιλέτα τα έχετε για το κεφάλαιο. Οι εφοπλιστές διασφαλίζονται και πάλι με επιδοτήσεις για τις άγονες γραμμές. Μάλιστα θα παίρνουν τα χοντρά ποσά των επιδοτήσεων ακόμα και αν δεν εκτελέσουν το επιδοτούμενο δρομολόγιο σε άγονη γραμμή. Δηλαδή, θα πληρώνονται ακόμα και αν αφήνουν τα νησιά κάλυπτα και θα βαρύνουν το πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων και όχι τον προϋπολογισμό του Υπουργείου. Και μετά ε, ο κύριος Υφυπουργό μιλάει για χαμηλό συντελεστή επενδύσεων. Δηλαδή, το πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων δεν το υπολογίζεται. Σε ε, Αν τα λεφτά πηγαίνουν ε, σε αυτούς που, που ήδη τα έχουν, βεβαίως. Γι' αυτό λέμε ότι είναι σκανδαλώδη τα προνόμια προς τους εφοπλιστές. Τους επιβραβεύεται και από πάνω για τις υπηρεσίες που δεν προσφέρουν προς τους νησιώτες και συνολικά στο λαό της χώρας. Και βέβαια είναι και εξασφαλισμένη από την εποχή του ΣΥΡΙΖΑ, με δική τους νομοθεσία, ότι αυτά τα εκατομμύρια ευρώ επιδότησης δεν εγχωρούνται, δεν κατασχα... κατασχονται, δεν υπόκεινται σε κανένας είδους παρακράτηση και δεν συμψηφίζονται με τυχόν οφειλέ. Μιλάμε σε οφειλέ εργαζόμενου ή προ το δημόσιο ή τα ασφαλιστικά ταμεία. Αλλά και του φαρμακοβιομήχανου, τους το ίδιο του έχετε εξασφαλίσει. Βεβαίως, την ίδια ώρα υπάρχουν ε, τα στατιστικά των τραπεζών που δείχνουν αύξηση των πληστηριασμών κατά 20% τους τελευταίους μήνες. Δηλαδή, οριμάζουν ορισμένες από τις παρεμβάσεις της προηγούμενης και της σημερινής κυβέρνησης, που αδυνάτησαν παραπέρα το υποτυπώδες προστατευτικό πλαίσιο για τη λαϊκή κατοικία. Και επειδή στα κίνητα που πληστηριάζονται δεν υπάρχει πλέον όρια, αν ο ιδιοκτήτης δεν έχει μπει σε κάποιο καθεστώ προστασία ή αποβλήθηκε στην πορεία από αδυναμία, οι υπερχόμενοι πληστηριασμοί περιλαμβάνουν και πολλά μικρά και μεσαία διαμερίσματα. Αυτό είναι το πνεύμα και το γράμμα του προσχεδίου του κρατικού προϋπολογισμού του 2020. Το πιο χαρακτηριστικό είναι η αύξηση της μάζας των φορολογικών εσόδων από μισθούς, συντάξεις και άλλα λαϊκά εισοδήματα, καθώς και από τους έμεσους φόρους και τα άλλα χαράτσια, συνθέτουν το, ενισχυσμέ... το ενισχυμένο πλέγμα της φορολιστίας και για την επόμενη χρονιά, όπως αποτυπώνεται και στο προσχέδιο, τα ποσά των φόρων θα ενισχυθούν κατά 800 περίπου εκατομμύρια, ο φόρος εισοδήματος φυσικών προσώπων θα έχει αύξηση περίπου κατά 300 εκατομμύρια. Ο ΦΠΑ που φορτώνεται στη λαϊκή κατανάλωση... <σπίχα> Εντάξει. <Ενήθεια>. Ο φόρος... <σπίχα> ναι, ναι, ναι. <σπίχα> θα, θα τα κοιτάξω, θα τα κοιτάξω, αλλά <σπίχα> το σίγουρο, το σίγουρο είναι ότι και ο ΦΠΑ φορτώνεται στη λαϊκή κατανάλωση που θα έχει αύξηση, όμως δεν είναι τα ίδια με την άλλη πλευρά. Και λέω τα νομικά πρόσωπα της κάθε είδους εταιρείε. Εδώ ο φόρος εισοδήματος μειώνεται και υποχωρεί σε χαμηλότερα επίπεδα από το 2019. Είναι η ενάρετη πράξη που είπατε, κύριε Σκυλακάκη και το λέω γιατί, ε, γιατί θα υπάρχει μείωση τη στιγμή που περιμένουμε ανάκαμψη και τα υπάρχουν αυτές οι, εκτε, οι εκτιμήσεις και ε, αναμενόμενη διόγκωση των επιχειρηματικών ε, κερδών για το 2020. Έτσι, κάθε είδους εταιρείε συμμετέχουν μόλις με το 7,5% περίπου τα 100 της συνολικής μάζας των φόρων, ενώ για το υπόλοιπο το 92,5 περίπου φορτώνεται στα λέκα στρώματα για να γίνουν ακόμα φτωχότεροι. Και μπορεί να μας είπατε ότι ενδιαφέρεστε για αύξηση της φορολογικής βάσης, όμως αυτή η αύξηση της φορολογικής βάσης δεν αφορά ε, τους επιχειρηματίες και κυρίως το εφοπλιστικό κεφάλαιο. Αντίθετα... Αντίθετα, προωθείται αναμόρφωση και επέκταση των αντικειμενικών αξιών των ακινήτων που αποτελούν τη βάση υπολογισμού για τα χαράτσια του ΕΜΦΙΑ καθώς και μια σειρά από ανατιμήσεις σε άλλα χαράτσια που συνοδεύονται με αυτές όπως οι φόροι σε γονικές παροχές, κληρονομιές, μεταβιβάσεις, τάπ κλπ. Ε, αλλά και λοιπά. Αλλά και από το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους έχει δρομολογηθεί η επέκταση της αξιολόγησης των δαπανών σε όλα τα Υπουργεία και στους κρατικούς φορείς, ενώ ψαλιδίζονται και οι οροφές δαπανών που έχουν υποβάλει τα Υπουργεία. Το λέω γιατί κάθε χρόνο ψαλιδίζονται και βλέπουμε τις μεγάλες ελήψεις που ταλαιπωρούν και τον κόσμο. Σχεδιάζεται επίσης η κατάρτιση ειδικών δικτών για να παρακολουθήσει την ανταποδοτικότητα των δαπανών. Συνεπώς και στο προσχέδιο του 2020 περιγράφεται ένα αντιλαϊκό σφαγείο με στόχο την ανάκαμψη των επιχειρηματικών ομίλων. Αυτή εξάλλου είναι και οι κεντρικοί άξονες της οικονομικής πολιτικής που ξεδιπλώνει η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας. Δηλαδή νέα μείωση φορολογίας για επιχειρηματικά κέρδη, μπαράζ αντιλαϊκών αναδιαρθρώσεων στη γραμμή της ανταγωνιστικότητας των επιχειρηματικών ομίλων, καθώς και το κομβικό ζήτημα της στήριξης των τραπεζών στην προσπάθεια απαλλαγή από τα βαρύδια των κόκκινων δανείων. Εμείς λέμε ότι ακριβώς αυτή την πολιτική πρέπει να καταδικάσουν με τους αγώνες του, οι εργαζόμενοι και να βάλουν πλώρη για την πλήρη ανατροπή της, εάν θέλουν, και να ζήσουν καλύτερες συνθήκες ζωής για αυτούς και τα παιδιά τους. Σας ευχαριστώ και για την ανοχή.